Εγώ θα ξεκινήσω με μια μικρή ιστορική αναδρομή και από τη διεθνή εμπειρία αλλά και από την ελληνική εμπειρία κυβερνησιμότητα και αριστερά ή και παροδευτικού σχήματο, αν δεν θεωρούμε το ΠΑΣΟΚ αριστερά, το ΠΑΣΟΚ το 81. Ε, θα ξεκινήσω με τη διεθνή εμπειρία πάνω στο θέμα. Η πρώτη, όπω το αντιλαμβάνομαι, απόπειρα κυβερνησιμότητα μάλλον αριστερά στην κυβέρνηση πρέπει να είναι ίσω το γερμανικό S5, το οποίο ιδρύθηκε στα τέλη του 19ου, ω ένα εργατικό κόμμα. Αλλά της ρεφορμιστική αριστερά, ότι μέσω του μεταρρυθμιστικού δρο, δρο, δρόμου ο καπιταλισμό θα, μπορέ, θα μπορέσει να σπάσει σιγά σιγά σε κομμάτια όπου εν τέλει μέσω αυτού του σπασίματος θα προκύψει η σοσιαλιστική ουτοπία. Το θέμα είναι πώς από αυτό φτάσαμε μετά από περίπου 100 κάτι χρόνια από την ίδρυση του S5 στην ατζέντα 2010 του καγκελαρίου Gerhard Schroeder όπου ουσιαστικά ήταν η επιτομή και επιτρέψτε μου τον όρο η ονείρωξη κάθε νεοφιλελεύθερου. Οτιδήποτε περιλάμβανε αυτή η ατζέντα ήταν η επιτομή της έννοιας ανταγωνιστικότητα. Συγκεκριμένα μεταξύ 2003 και 2005 ο σοσιαλδημοκράτης καγκελάριος Gerhard Σρέντερ εισήγαγε στη Γερμανία περικοπές στο κοινωνικό κράτος, τις συντάξεις, επιδο, επιδο, επιδόματα, μισθούς και φυσικά το Άγιο Δισκοπότηρο της ανταγωνιστικότητας, ελαστικοποίηση εργασιακών σχέσεων. Κάτι ακριβώς αντίστοιχο και περίπου την ίδια εποχή επισυνέβη και στην Μεγάλη Βρετανία υπό τον Τόνι Μπλερ και το κόμμα των εργατικών όπου ακολούθησαν ακριβώς την ίδια πορεία από ένα κόμμα της ρεφορμιστικής αριστεράς αυτό που έχουμε όλοι στο μυαλό μας ως αριστερά στην κυβέρνηση εντό αστικών πλαισίων, έφτασε από την μεταρρύθμιση προς το σοσιαλισμό στο μεταρρύθμιση προς τη δυστοπία. Μπορούμε να βρούμε και μία συνάφεια στο για ποιο λόγο η έννοια μεταρρύθμιση, ενώ πριν από 30 χρόνια στον πολιτικό διάλογο είχε μία θετική, ένα θετικό παρόσημο, όταν μιλούσε κάποιο κόμμα τη αριστερά περί μεταρρυθμίσεις η κουβέντα γινόταν εάν ο ρεφορμισμός είναι κάτι δηλαδή το reformation του καπιταλισμού επί το σοσιαλιστικότερο είναι κάτι εφικτό ή απαιτείται επανάσταση πλέον ακριβώς επειδή οι φορεί αυτής της έννοιας μετα, μετατράπηκαν σε αμυγός σοσιαλφιλελεύθερα επιτρέψτε μου τον νεολογισμό κόμματα θα επανάλθω σε αυτόν Πλέον και η έννοια μεταρρύθμιση στην κοινωνία, π.χ. αν κάνουμε ένα γκάλοπ, οι περισσότεροι, με το που ακούν μεταρρύθμιση, θα τους λούσει κρύωση τη ανάγκης. Κάτι θα θεωρήσουν ότι έρχονται είτε περικοπές, είτε κόψη υποσυντάξεων, είτε κάτι δυσάρεστο τέλος πάντων. Στην ελληνική εμπειρία, η κυβερνησιμότητα και η αριστερά ή... Η ένας προοδευτικός πόλος προσωπικά θεωρώ ότι ε, συνέβη το 1981 όπου έχουμε ένα κόμμα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάπως η γένερης δεν είναι ακριβώς αριστερά αλλά δεν είναι και ακριβώς social εκείνη την περίοδο ανέρχεται στην εξουσία στην πρώτη τετραετία παροβαίνει σε μια σειρά πραγματικών προοδευτικών μεταρρυθμίσεων όπου εδώ ας βάλουμε έναν αστερίσκο ότι ήταν, να το πούμε κάπως σχηματικά, ήταν το πεδίο ορθάνυχτο για να γίνει μια σειρά προοδευτικών μεταρρυθμίσεων, είτε μιλάμε για το πεδίο των civil rights, δηλαδή οικογενειακό δίκαιο, είτε μιλάμε για έναν πραγματικά προοδευτικό εξορθολογισμό προς τα πάνω μισθών επιδομάτων συντάξεων και τα βασικά δικαιώματα στην παιδεία και την υγεία με μεγάλη ανοικοδόμηση και σχολείων, αλλά και του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Από το 85 και μετά, από τη στιγμή που έπαψε, που μάλλον ολοκληρώθηκε αυτός ο κύκλος των βασικών μεταρρυθμίσεων, όπου ειστερούσε η Ελλάδα δραματικά σε σχέση με τον υπόλοιπο δυτικό κόσμο, ακολουθήθηκε κατά την περίοδο 85-89 το κλασικό μοντέλο διακυβέρνησης διαχειριστικών κομμάτων στο αστικό σύστημα. Δηλαδή, στα πρώτα δύο-δυόμιση δύο, χρόνια ακολουθήθηκε μία συσταλτική πολιτική δημοσιονομικά. Αυτό που είχε εισάγει ο Ανδρέας Παπανδρέου ως πολιτικός όρος, που δεν υφίστατο μέχρι τότε, ο όρος λιτότητα, είναι πολιτικό λεξιλόγιο που το έβαλε στην ε, πολιτική μας γλώσσα ο Ανδρέας Παπανδρέου για να περιγράψει ακριβώς αυτό το, ε, την σφιχτή οικονομική πολιτική όπου έχρισε ως ειδικό να το κάνει αυτό, να συμμαζεύει και γνώστη τεχνοκράτη τον Κώστα Σιμίτη. Κρατήστε το αυτό, θα τον ξαναδούμε σύντομα μπροστά μας καθώς παροχωρώ στην αναδρομή ε, για τα ενελάδη ζητήματα κυβερνησιμότητας και αριστεράς. Ε, Καταλήγοντα το τέλος της τετραετίας με το κλασικό δίπολο των πολιτικών κύκλων εντός των ε, αστικών κυβερνήσεων, όπου στο τέλος της τετραετίας εκεί η πολιτική γίνεται διασταλτική με το κλασικό τσαβόλα στα όλα. Από εκεί, μετά περνάμε ακριβώς σε ένα μπλερικού τύπου Πασόκ που το ξανασυναντάμε το 1996. Ε, ας κάνουμε μια, ένα μικρό βήμα πίσω στη χρονιά 1994 όπου γνωρίζουμε πως στο χαλάνδρι ένα βράδυ στο λεγόμενο δείπνο των τεσσάρων Παρασκευάς Αυγερινός, Βάσο Παπανδρέου, Λαλιώτης δεν ήταν, ο Πάγκαλος ήταν, και ο Κώστα Σιμίτη μεταξύ του θεώρησαν τον Κώ... Κώστα Σιμίτη ως πιο ε, κατάλληλο, όχι για να πάει μπροστά το κίνημα ή για να προστατεύσει τα συμφέροντα τη εργατική τάξη και των μεσαίων στρωμάτων, μικροαστικών κλπ., αλλά για να εγγυηθεί την επανεκλογή του Πασόκ αμυγό με όρου κυβερνησιμότητα. Οι φήμε έλεγαν ότι ακριβώ επειδή ο Σιμίτη είχε πάρει αυτό το χρήσμα από τον Παπαντρεό, ω τεχνοκράτη που ξέρει να κάνει τη δουλειά, θεώρησαν και από ό,τι φάνηκε είχαν δίκιο, ότι αυτή την κινούμενη μάζα του 10-12% μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων, των δύο κομμάτων εξουσία, θα την έπιθε πολύ καλύτερα ένα τύπο σαν τον Σιμίτη, ένα τύπο πολιτικού σαν τον Σιμίτη, παρά. Ο Τσοχατζόπουλο που φαινόταν τότε όσο πιο ως ο επικρατέστερος για να αναλάβει την εξουσία. Και ρωθήθηκε η επιλογή, σημήθηκε εσωκομματικά από το μηχανισμό του ΠΑΣΟΚ. Αυτό που συνέβη κατά την οκταετία 96-2004 είναι η πλήρης και φορμαλιστικά, δηλαδή και σε επίπεδο ρητορική μετατροπή του Πασόκ, σε ένα κόμμα μπλερικού, σρεντερικού τύπου. Δηλαδή, στο επιφαινόμενο μπορεί να μιλάμε για κάποιο είδους προοδευτικότητα, αλλά στην ουσία οι πολιτικές που εφαρμόζουμε και βάζουμε στις ράγες είναι πολιτικές που θα υπηρετήσουν την ιδιωτικοποίηση, την ανταγωνιστικότητα, το κεφάλαιο. Εάν ε, ανατρέξουμε... Σε εκείνη την εποχή, επειδή υπήρξε μία μηχανία αρχικά στη Νέα Δημοκρατία, ότι τώρα σε ποιο πεδίο θα διακριθούμε από το ΠΑΣΟΚ. Γιατί το ΠΑΣΟΚ εκείνη την εποχή έσπαζε τις δέκο σε κομμάτια και τις μετέτρεψε σε ανώνυμες εταιρείε, Δι' αυτό που βιένουμε τώρα με το χρηματιστήριο ενέργειας. Η απαρχή του έγινε 96-97 με το σπάσιμο της ενιαίας δεη σε κομμάτια ακριβώ για να μπορεί να ιδιωτικοποιηθεί. Και υπήρχε και ο μεγάλο εθνικό στόχο, με πολλά εισαγωγικά και από τη μία και από την άλλη μεριά, τη εισόδου στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, στο ευρώ. Σε αυτά τα δύο, η δεξιά, η Νέα Δημοκρατία, δεν είχε καμία, όχι απλώ αμφίβολη αντίρρηση. Θα έκανε ακριβώ τα ίδια πράγματα. Άρα. Το μόνο πεδίο διάκρισης πλέον μπορούσε να είναι αποκλειστικά τα civil rights, τα πολιτικά δικαιώματα. Και αν θυμάστε, η ατζέντα μονοπολίτω στην πρώτη τετραετία συμμήτη και η πολιτική αντιπαράθεση για το θέμα της αναγραφής των ταυτω... του θρησκεύματο στις ταυτότητες και στις αρχές του 2000 ήταν το θέμα εάν πρέπει ή δεν πρέπει τα μεταναστόπουλα που έχουν αριστεύσει να κρατάνε τη σημαία δεν υπήρχε καμία αντιπαράθεση σε κανένα άλλο πεδίο. Ακόμα και στο ασφαλιστικό Γιάννητσι ήταν η κοινωνία που το ματέωσε. Δεν ήταν η αντιπολίτευση εκείνη την εποχή. Επομένως, από εκεί παροκύπτει και πρώτη φορά στα δικά μας ο όρος social φιλελευθερισμός, όπου το πρώτο συνθετικό έχει να κάνει με τον σεβασμό στα πολιτικά δικαιώματα, αλλά στην οικονομία λυπούμαστε πολύ, ανταγωνιστικότητα και τίνα. Όπως ε, θυμάμαι σε κουβέντα να, να συζητάμε με την Πάολα Ρεβενιώτη, ότι μπορείς κάλλιστα να αυτοπαροσδιορίζεσαι όπως θέλεις, αλλά εάν χρειαστείς, ας πούμε, ιατρική περίθαλψη, αν δεν έχεις χρήματα, ας πρόσεχες. Δεν είναι δικαίωμα. Επομένως, ας δούμε λίγο κατόπιν αυτής της αναδρομής, της διεθνούς εμπειρίας και της εγχώριας, τι σημαίνει τελικά ο όρος κυβερνησιμότητα. Είναι ένας πολιτικά ουδέτερος όρος ή έχει συγκεκριμένη πολιτική και ταξική φόρτιση. Θεωρώ ότι είναι σαφές ότι η κυβερνησιμότητα εξορισμού σημαίνει την προσαρμογή στα χαρακτηριστικά ενός δοτού κοινωνικο-οικονομικού πλαισίου. Ποιο είναι αυτό το πλαίσιο? Είναι από τη μία το πλαίσιο που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικά είναι σε μία πτωχευμένη χώρα εδώ και 12,5 χρόνια, ακόμα περισσότερο. Είναι το πλαίσιο της πλήρους παράδοσης δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής σε κέντρα εκτός της δημοκρατικής σφαίρας επιρροής αυτής της χώρας, αυτού του λαού, το οποίο εδώ να σημειώσουμε ότι δημοσιονομική και νομισματική πολιτική είναι τα δύο βασικά εργαλεία πολιτικής για οποιαδήποτε κυβέρνηση, δεν υφίστανται αυτά τα εργαλεία πολιτικής, εδώ και πολύ καιρό σε αυτή τη χώρα, και είναι βέβαια μαζί πάνω αυτά και το μηντιακό μεγαλοεπιχειρηματικό σύμπλεγμα το οποίο πατάει και χτίζει τα συμφέροντά του ακριβώς πάνω σε αυτό το εξωγενές δωτό πλαίσιο εξωγενές καθώς έρχεται από την Κομισιόν, από τις Βρυξέλλες και κυρίως από την Φραγκφούρτη στο οποίο πάνω σε αυτό το πλαίσιο πατάει και για να χτίσει τις νέες προσόδους του αλλά και για να δαιμονοποιήσει οποιουσδήποτε προσπαθούν ακόμα και με μεταρρυθμιστικό δρόμο, όχι με επαναστατικό, ακόμα και με μεταρρυθμιστικό δρόμο να αντισταθούν σε αυτό. Και εδώ θα κλείσω φτάνοντα στο ερώτημα. Ποια είναι η δικλίδα ασφαλεία, Είναι νομοτέλεια ότι αν ένα κόμμα της αριστεράς ή του παραδευτικού χώρου παίζει το αστικό κοινοβουλευτικό παιχνίδι και δέχεται ότι ναι, θέλω να υπάρχω, θέλω να διευρυνθώ, να μεγαλώσω για να κάνω τι, να φτάσω στην εξουσία. Είναι νομοτέλεια ότι θα υποταχθεί στους όρους της κυβερνησιμότητας. Η απάντηση η δική μου, αλλά νομίζω και του Μέρα 25, είναι ότι δεν είναι νομοτέλεια. Στο Μέρα 25 έχουμε ήδη από το πρόγραμμά μας το 13, ε, αναφέρουμε και το έχουμε πολύ ψηλά στην ατζέντα μας τον θεσμό των Διασκέπ. Τι είναι Διασκέπ, είναι τα διαβουλευτικά συμβούλια κληρωτών και εκλεγμένων πολιτών. Ποιος είναι ο ρόλος του Διασκέπ, και εδώ είναι το μεγάλο θέμα. Ο ρόλος του Διασκέπ είναι να μεταφερθεί εξουσία από την κυβέρνηση σε αντιπροσωπευτικά πολιτικά σώματα πολιτών, ώστε να επισυμβαίνει παράλληλα η λήψη αποφάσεων αλλά και η χάραξη μακροπρόθεσμης πολιτικής σε σειρά πολύ κέριων πολιτικών πεδίων. Παιδεία, υγεία, κοινωνική, π... κοινωνική παρόνια, μέσα μαζικής ενημέρωσης, δικαιοσύνη. Αλλά και όχι μόνο. Τι ακριβώς, μάλλον για ποιο λόγο αυτό αποτελεί η κλίδα αποτελεί δικλείδα ασφαλεία επειδή εάν συγκρουστεί, εάν εφαρμόσει ένα αριστερό πραγματικά μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα, όπω για παράδειγμα καταργήσει το χρηματιστήριο ενέργεια ή καταργήσει το σχέδιο Ηρακλή για τα κόκκινα δάνεια, δηλαδή την πώληση των κόκκινων δανείων σε φαντ και μετά τη διαδικασία πληστηριασμών και όλη αυτή την οικονομία της χρεοκοπίας και της μιζέριας, στην οποία υπάρχει μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, δυστυχώς, από την οποία βιοπορίζεται, Εάν αυτά τα ανατρέψει μια δημοκρατικά εκλεγμένη αριστερή κυβέρνηση γνωρίζουμε ότι αυτό αποτελεί για την Ολιγαρχία, την Εχώρια αλλά και για τις Βρυξέλλες αποτελεί κάζους μπέλι. Θα υπάρχει επίθεση. Εδώ δύο είναι οι δρόμοι. Ή θα ακολουθήσεις το δρόμο του ΣΥΡΙΖΑ να υποταχθεί την κυβερνησιμότητα και να συνθηκολογήσεις ή θα πρέπει να έχεις χτίσει τέτοιους δεσμούς με κρίσιμες κοινωνικές μάζες που θα στηρίξουν τη ρήξη μέχρι τέλους. Εδώ ακριβώς είναι ο ρόλος της μεταφοράς εξουσίας στο λαό, της εμπλοκής του λαού στη διακυβέρνηση μιας αριστερής κυβέρνηση. κυβέρνησης. Αυτό που συνέβη τον Ιούλιο του 2015, όπου Γίνεται το, γίνεται το δημοψήφισμα μέσα σε όλο αυτό το απίστευτα εκφοβιστικό, τρομοκρατικό, μηντιακό και πολιτικό περιβάλλον, με κλειστές τις τράπεζες, το 62 σχεδόν της εκατό, του ελληνικού λαού με παρισία ψηφίζει όχι. Αυτό το momentum όπου πραγματικά υπήρχε η λαϊκή στήριξη στο να περάσει η τότε κυβέρνηση στη ρήξη ο Αλέξης Τσίπρας και η ηγετική του ομάδα το ζήγησαν, το έβαλαν στο ζήγη με την κυβερνησιμότητα εάν σχηματικά σκεφτούμε ένα ζήγη από τη μία είναι κυβερνησιμότητα, από την άλλη αριστερά τα πάνω στο ζύγι, ενώ είχε το momentum, είχε το λαό μαζί του εκείνη την στιγμή καταμετρημένα μαζί του επέλεξε την κυβερνησιμότητα, επέλεξε να δώσει διαπιστευτήρια στους φορείς του δοτού πλαισίου, δηλαδή δανει, δανειστές, εγχώρια ολιγαρχία και το μηντιακό τους κατεστημένο και όχι να υπηρετήσει και να αγωνιστεί πλάι με το λαό που ήταν απέξω και πανηγύριζε μη γνωρίζοντας εκείνη την ώρα, κλείνοντας επαναλαμβάνω ότι η δικλίδα ασφαλεία για μας το μέρα 25 είναι ουσιαστικά η αριστερή κυβέρνηση να αυτοανερέσει τον εαυτό της ως κυβέρνηση. Να εμπλέξει το λαό στη διακυβέρνηση ακριβώς για να μπορέσει να διαχειριστεί η χώρα, όχι το κόμμα, η χώρα τις συνέπειες και την επίθεση που θα επισημβούν από τη ρήξη. Ευχα... Ευχαριστώ πολύ.